Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο δικαστήριο Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση εμπρισμού στα απορριμματοφόρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πάμε στην Έλλη την Κοκάλη για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Μεταφέρθηκαν στο δικαστικό μέγαρο όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη στο δίδυμο των φυσικών αυτουργών για εμπρισμό από κοινού, από την οποία προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, ενώ στον φερόμενο ως ηθικό αυτουργό, ως ηθήνοντα νου αυτής της υπόθεσης, το 44χρονο πασίγνωστο επιχειρηματία και πρώην συνεργάτη του Δήμου Μαλεβιζίου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία στον εμπρισμό και απόπειρα εκβίασης με τη μορφή βλάβη σε επιχείρηση. Να σας πω ότι από το πρωί επικρατεί πραγματικά αίσθηση με την ανακοίνωση της εξιχνίασης της υπόθεσης, η οποία από την πρώτη στιγμή έδωσε στις διοκτικές αρχές την εντύπωση, την εικόνα ότι πρόκειται για μια ενέργεια η οποία είχε αποκλειστικά στόχο το κομμάτι της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Μαλεβιζίου. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικές αρχές είχαν στα χέρια τους ουσιαστικά από τις πρώτες ώρες της καταστροφικής επίθεσης τα βίντεο που τους υπέδειξαν ποιοι ήταν αυτοί οι δύο που μπήκαν μέσα στη μάντρα του Δήμου, αφού ακολουθώντας τη διαδρομή, όλες τις διαδρομές για να φτάσει κανείς και να φύγει από τη μάντρα του Δήμου, βρήκαν το μηχανάκι με το οποίο κινήθηκαν και παρά το γεγονός ότι είχαν αφαιρέσει την πινακίδα από το σωματότυπο και το σημείο στο οποίο αποβιβάστηκε ο συνοδηγός της μοτοσικλέτας, κατάλαβαν αμέσως ότι πρόκειται για γνωστό πρόσωπο, σεσημασμένο για υπόθεση ναρκωτικών και κλοπών, ο οποίος έμενε κοντά στο σημείο που εικονίζεται την τελευταία στιγμή που τον καταγράφει η κάμερα, να κατεβαίνει από το μηχανάκι και να πηγαίνει στο σπίτι του. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν και τη διαδρομή του δεύτερου προσώπου, επίσης σεσημασμένος για ανάλογες υποθέσεις. Οι αστυνομικοί είχαν λοιπόν από την αρχή στα χέρια τους εικόνα για το ποιοι είναι οι φυσικοί αυτούργοι και έψαχναν τον ηθικό αυτούργο. Αξιοποιώντας αυτή την εκτίμηση για το κίνητρο της επίθεσης, έφτασαν στο 44χρονο, αφού έχουν στα χέρια τους τηλεφωνικές συνομιλίες, τηλεφωνικές επαφές τουλάχιστον του ενός φυσικού αυτούργου με τον 44χρονο πασίγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος φαίνεται ότι με κίνητρο την οργισμένη αντίδρασή του στο γεγονός ότι η σύμβαση που είχε στο παρελθόν για την υποστήριξη της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου δεν ανανεώθηκε, έδωσε εντολή στους δύο σεσημασμένους να βάλουν φωτιά στη μάντρα του Δήμου και να καταστρέψουν τον καινούριο στόλο. Όπως σας είπα, οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής για αυτές τις πράξεις οι οποίες τους αποδίδονται. Συνελήφθησαν όλοι, με τον 44χρονο επιχειρηματία μάλιστα να συλλαμβάνεται το πρωί μετά από έφοδο της ΕΚΑΜ Κρήτης στο σπίτι του, στο προπύργιο της οικογένειας του 44χρονου. Πάμε τώρα σε μια δικαστική υπόθεση που επίσης σοκάρει βλέποντας το φως της δημοσιότητας, Έλλη. Αφορά έναν συνταξιούχο εκπαιδευτικό που φέρεται να βίασε 6 ανήλικα αγόρια από το 1986 μέχρι και το 2010. Είναι μια πραγματικά σοκαριστική υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, πρόκειται για 64χρονο συνταξιούχο πλέον καθηγητή φυσικής αγωγής, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό 6 ανηλίκων και πράξεις που συνέβαιναν από το 1986 έως το 2010. Τα παιδιά έχουν ενηλικιωθεί εδώ και αρκετό διάστημα. Το ένα από αυτά, που είναι σήμερα 19 ετών, μίλησε σε συγγενικό του πρόσωπο για όσα έχει βιώσει και το συγγενικό του πρόσωπο κατέφυγε στον εισαγγελέα καταγγέλλοντας τη συγκεκριμένη πράξη. Έγινε προκαταρκτική έρευνα στην οποία υπάρχει κατάθεση του 19χρονου παιδιού, το οποίο αναφέρεται και στο βιασμό κοριτσιών που σήμερα είναι ενήλικες γυναίκες ηλικίας από 29 έως 48 ετών, τις οποίες ο κατηγορούμενος καταγγέλλεται ότι τις βίαζε ενώ ήταν σε ηλικία 5, 6 και 7 ετών. Μάλιστα, δεν πρόκειται απλά για εκπαιδευτικό, αλλά για συγγενικό πρόσωπο όλων των παιδιών που φαίνεται να εμπλέκονται ως θύματα στη συγκεκριμένη ιστορία. Ο 64χρονος κατέθεσε αρνούμενος κατηγορηματικά το βιασμό, υποστήριξε ότι είχε ασελγήσει σε κάποια από τα παιδιά, όχι όμως και βιάσει
τα θύματα του. Για τις περισσότερες πράξεις έχει υπάρξει παραγραφή. Όμως για τις πράξεις που καταγγέλλονται ότι έγιναν σε βάρος του 19χρονου σήμερα παιδιού, η μία από τις πράξεις αυτές δεν εμπίπτει στην περίπτωση της παραγραφής και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή για την εξέταση της υπόθεσης και την παραπομπή της στο ακροατήριο. Έλληνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.